την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Αλικαρνασσό της Μικράς Ασίας που χτίζεται ξανά. Εντός εισαγωγικών, μεταφορικά μιλάμε. Ωστόσο, ένας άνθρωπος, ξεναγός και ερευνητής, ο κύριος Μιχάλης Τριανταφύλου, προχώρησε σε μία κατασκευή και αναμένεται να προχωρήσει και σε άλλες κατασκευές στο επόμενο διάστημα, προκειμένου να ξυπνήσει μνήμες και να μας αγγίξει στην καρδιά. Δεν αφορά μόνο τους Μικρασιάτες, δεν αφορά μόνο τις επόμενες γενιές των προσφύγων που από την Μικρά Ασία, από τον Πόντο και αυτές τις περιοχές βρέθηκαν στην Ελλάδα αρχές του 20ου αιώνα προκειμένου να ξεκινήσουν, διωγμένοι να ξεκινήσουν μια νέα ζωή, με φόντο δυσκολίες βέβαια. Ωστόσο, μας αφορά όλους και ανθρώπους που δεν έχουμε καταγωγή και αναφέρουμε στο πόσο μας επηρεάζει και πόσο όμορφα αισθανόμαστε βλέποντας, νιώθοντας και σχολιάζοντας αυτή την πρωτοβουλία. Θέλω να πάμε στον κύριο Τριανταφύλου. Πάμε να τον γνωρίσουμε και να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εάν δεν κάνω λάθος, αυτό το μοντέλο, αυτή η κατασκευή αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο Πέμπτη και επίσημα για πρώτη φορά στο κοινό, σωστά? Σωστά. Στη Ρόδο, σε μια μικρή εκδήλωση για το Σωματείο Ξεναγών της Ρόδου και κάποιοι δημοσιογράφοι. Σύντομα θα γίνει μια μεγαλύτερη παρουσίαση στην ΚΟ και το ταξίδι θα συνεχίσει με την Αθήνα. Κάλυμνο και μετά Αθήνα. Κύριε Τριανταφύλου, θέλω λίγο να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες της συγκεκριμένης κατασκευής, η οποία, θέλω να μου τον βεβαιώσετε, είναι απιστό αντίγραφο, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Έχει φτιαχτεί βάση των αρχιτεκτονικών σχεδίων που έχω βρει σε Οθωμανικά έγγραφα, την άδεια που είχε δοθεί τότε να χτιστεί η εκκλησία. Και βάσει αυτών και με βοήθεια φωτογραφιών κατασκευάστηκε το μοντέλο. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η ανάγκη να δημιουργήσετε και να κατασκευάσετε? Είμαι στο χώρο της διακόσμησης και γλυπτικής, οπότε κάποια στιγμή όταν ήμουν στο τελευταίο ταξίδι στην Αλικαρνασσό, σκέφτηκα γιατί να μην φτιαχτούν κάποια αντίγραφα. Μάλιστα και στην Καστολιά υπήρχε ένας μοντελιστής ο οποίος έφτιαχνε αντίγραφα από τα κτίρια εκεί και το είχα στο μυαλό μου. Έχω τη δυνατότητα, οπότε έκατσα και το έφτιαξα. Ξεκίνησα με την εκκλησία του Αγίου Νικολάου που ήταν η μεγάλη εκκλησία της Αλικαρνασσού. Κομμάτι της οποίας υπάρχει ακόμα ορατό, έστω μέχρι κάποιο ύψος ακόμα και σήμερα. Μετάφρασα και μεταγλώτησα ένα τουρκικό ντοκιματέρ για τις εκκλησίες της Αλικαρνασσού και της ευρύτερης περιοχής. Το οποίο θα προβληθεί και αυτό αύριο. Ναι, θα προβληθεί και αύριο. Αυτό και στην ΚΟ έχει προβληθεί ήδη και στην Κάλυμνο έχει προβληθεί. Και σκέφτηκα να φτιάξω τον Άγιο Νικόλαο. Το πείραμα, να το πω έτσι, πέτυχε. Και ετοιμάζουμε τώρα για τον Άγιο Γιώργη και κάποια άλλα κτίρια, μεταξύ άλλων και το σπίτι το δικό μας, της οικογένειάς μου, που ήρθε από την Αλικαρνασσό. Οπότε έχει ολοκληρωθεί λοιπόν η κατασκευή, αυτό το μοντέλο, η κατασκευή του Αγίου Νικολάου. Έχει τελειώσει. Σωστά. Η κατασκευή, το υλικό το οποίο χρησιμοποιήσατε? Ξύλο. Από ξύλο. Έχει σχεδιαστεί ολόκληρη η εκκλησία μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια στον υπολογιστή. Είμαι σχεδιαστής, οπότε το σχεδίασα πρώτα σαν αρχείο, μετά κόπηκε, τα κομμάτια όλα κοπήκανε και από εκεί και πέρα έγινε η συναμολόγηση της εκκλησίας, το βάψιμο και τα διορθώματα. Πόσο χρειάστηκε χρόνος? Μία εβδομάδα περίπου, 10 μέρες το πολύ. Άμεσα σε 10 μέρες. Φαντάζομαι, επειδή είχε αρκετές λεπτομέρειες, δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα. 10 μέρες, αλλά συνεχούς εργασίας. Ναι. Ήταν κάτι με το οποίο ασχολούμαι αρκετά συχνά, σε παρόμοια μοντέλα, και κάποια στιγμή σκέφτηκα να ξεκινήσω να φτιάχνω μια μικρή Αλικαρνασσό εδώ πέρα. Δηλαδή να φέρω κάποια από τα κτίρια, να τα φέρω εδώ, έτσι όπως ήταν εκείνη την εποχή. Αναμένεται να εκτεθούν μετά από κάποιο διάστημα, ενώ θα προχωρήσετε, αν δεν κάνω λάθος, και στην επόμενη εκκλησία? Εκτός ότι θα προβληθούν σε διάφορα μέρη στην Ελλάδα, θα καταλήξουν το πιο πιθανό στην εικόνα. Ναι, σας χάσαμε λίγο. Αν μπορούμε λίγο να το διορθώσουμε με κάποιο τρόπο τον ήχο. Τον ήχο λίγο να διορθώσουμε. Δεν σας ακούμε. Πραγματικά, μια αξιέπαινη προσπάθεια.
Αύριο επίσημη πρώτη της συγκεκριμένης εκκλησίας, βέβαια, από ξύλο του Αγίου Νικολάου της Αλικαρνασσού, της Μικράς Ασίας. Μία πρωτοβουλία που αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα με επόμενες πρωτοβουλίες. Τι να πούμε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Τριανταφύλου για αυτή τη σύνδεση και θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε και τις επόμενες κατασκευές. Εδώ είμαστε, έχουμε χτίσει μια όμορφη έτσι, επαφή μας σε επικοινωνία στις τελευταίες μέρες, να που βγήκαμε και να που μεταφέραμε αυτή την ξεχωριστή είδηση.